πρώτο στοίχημα αυτό της συμμετοχής κερδίθηκε στις χτεσινές εκλογές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, καθώς περάσαμε το φράγμα των 300.000. Επίσης, να τονίσω ότι κερδίθηκε το στοίχημα της ενότητας, καθώς είδαμε μια άκρος πολιτισμένη διαδικασία με πολιτικό περιεχόμενο, αποφεύγοντας λάθη που πλήγωσαν στο παρελθόν το χώρο μας. Από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι για την επόμενη Κυριακή. Τα στελέχη στο νομό μας και στην Κρήτη είναι επιποδός και νομίζω ότι θα βγάλουν εις πέρας ακόμα μια διαδικασία. Η δυναμική της Κρήτης κινήθηκε, ήταν λίγο πεσμένη, αλλά και πάλι κινήθηκε στα νούμερα του 2020, των εκλογικών διαδικασιών του 2021. Νομίζω ότι είναι ένα νούμερο που δείχνει ότι ο κόσμος παραμένει στο πλευρό της Δημοκρατικής Παράταξης, αγωνιά για τις εξελίξεις και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, όπως έχω πει και στο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Φέρνει ενότητα. Νομίζω ότι έχουν δεσμευτεί, όπως είπα και πριν, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ότι την επόμενη μέρα θα είναι με τον αρχηγό και μένει μόνο να δούμε πώς θα συνθεθεί το παζλε της επόμενης μέρας, καθώς νομίζω ότι κανείς δεν περισσεύει.